Με τραγούδια της εθνικής αντίστασης, κόκκινα γαρίφαλα, χειροκροτήματα και συγκίνηση, πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε το πρωί μια εμβληματική μορφή της αριστεράς, την ασυμβίβαστη αγωνίστρια Έλλη Παπά. Μαζί της αποχαιρέτησε και το σύντροφό της στη ζωή και τους αγώνες, Νίκο Μπελογιάννη, ένα από τα κορυφαία σύμβολα της αριστεράς. Νίκος, Έλλη, αφάνατη! 57 χρόνια μετά την εκτέλεσή του, ο άνθρωπος με το γαρίφαλο, που έφυγε τότε ασυνόδευτος από φίλους και συναγωνιστές, κυδεύτηκε ουσιαστικά σήμερα, μαζί με την αγαπημένη του Έλλη Παπά. Συντρόφιτσα Έλλη, εσύ και ο σύντροφός ο Νίκος, είστε η περιουσία μας. Εδώ σήμερα μπροστά σας όλες οι γενιές υποκλίνονται. Η Έλλη Παπά ανήκε σε αυτούς που μας έμαθαν να σκεφτόμαστε και να μελετάμε, να αναρωτιόμαστε και να αγαπάμε. Η πολιτική κηδεία της Έλλης Παπά και του Νίκου Μπελογιάννη έγινε στο τρίτο νεκροταφείο. Ιδιαίτερη ήταν η συγκίνηση για το γιο τους Νίκο Μπελογιάννη, που γεννήθηκε στη φυλακή 7 μήνες πριν την εκτέλεση του πατέρα του. Την Έλλη Παπά και τον Νίκο Μπελογιάννη, που με τη στάση και τους αγώνες τους κράτησαν την ελπίδα ζωντανή, αποχαιρέτησαν στενοί φίλοι της οικογένειας. Ο Δημήτρης Πλουμπίδης, γιος του εκτελεστέντος αγωνιστή Νίκου Πλουμπίδη, και ο Ηλίας Νικολακόπουλος. Μετά από 57 χρόνια πηγαίνεις να συναντήσεις αυτόν με τον οποίο διασταυρωθήκατε ελεύθεροι στους λίγους μήνες της κοινής σας παρανομίας και τον ερωτεύτηκες για όλη σου τη ζωή. Έλλη, έχεις φαγεί στη ζωή μου και τις ζωές πολλών άλλων. Σε αποχαιρετούμε.